Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, σε παρακαλώ. Εχθές στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, πέραν της ιστορίας Πολάκη, που εδώ έχω μια μεγάλη απορία. Ο πρόεδρος του κόμματος παίρνει και ζητάει συγγνώμη για κάτι που είπε ένας στέλεχος, ένας βουλευτής του κόμματός του, και τον κρατάει κανονικά στο κόμμα όμως. Και την ίδια ώρα εγώ θα προσθέσω, Φίλιππε, ότι το στέλεχος λέει δεν παίρνω λέξη. Ναι, και μετά, ενώ συνεδρίαζε η πολιτική γραμματεία, με ανάρτηση του, ο κύριος Πολάκης λέει δεν παίρνω λέξη πίσω από αυτά που είπα. Ναι, ναι. Άρα ακυρώνει την προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος. Γι' αυτό το λέω, και ο πρόεδρος, εντάξει, είναι ο πρόεδρος του κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πήρε και αυτό, μπράβο του, ειλικρινά το λέω, και ζήτησε ο ίδιος συγγνώμη από την κυρία Σιρεγκέλα. Ναι, ναι. Και δεν το συνηθίζουν οι πολιτικοί. Ακριβώς. Από την άλλη όμως, από την άλλη απορία μου είναι, και είναι πολιτική απορία, πώς μπορεί να μένει στο κόμμα ο άνθρωπος που δημιούργησε το πρόβλημα. Για μία ακόμη φορά λέω εγώ, αλλά λέω το τελευταίο πρόβλημα. Ναι. Πολιτικά είναι υπότροπος ο κ. Πολάκης, όντως δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν θέλω να το θέσουμε ποδοσφαιρικούς όρους, αλλά στο ποδόσφαιρο παίρνεις μια κίτρινη κάρτα, κοιτάζει ο διευθυντής δεύτερη κάρτα, μετά είναι η κόκκινη, είναι η αποβολή. Ναι. Τώρα βέβαια, επειδή πάντα όταν τα κόμματα ζητά ο πολιτικός αντίπαλος στη διαγραφή, ναι, αυτό... τα κόμματα προσπαθούν να αποφύγουν. Τότε συνήθως δεν γίνεται. Συνήθως δεν γίνεται η διαγραφή σε αυτές τις περιπτώσεις, έχεις δίκιο. Mm. Λοιπόν, η ουσία πάντως είναι, Φίλιππε, ότι ο κ. Πολάκης, όσο δίκιο και αν πει κανείς ότι μπορεί να είχε για το θέμα το οποίο συζητούσαν, για τους ανασφάλιστους και την ταγογράφηση, όταν είσαι προσβλητικός, όταν είσαι ανάγωγος, όταν είσαι, εν πάση περιπτώσει, οξύς και με έναν τρόπο ο οποίος είναι απαξιωτικός, υποτιμητικός προς τον συνομιλητή σου, χάνεις το δίκιο σου. Ακριβώς. Και όταν επιμένεις αμέσως μετά σε αυτό, τότε είναι δείχνεις ότι δεν αντιλαμβάνεσαι το πώς θα πρέπει να γίνει το πολιτικό διάλογο σε αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορεί να γίνεται ούτε με φωνές, ούτε με ύβρις, ούτε με συκοφαντίες χωρίς. Έτσι είναι όμως ο Πολάκης. Έτσι είναι ο Πολάκης. Αυτό είναι το θέμα. Και το, και το ξέρουμε. Αυτό μετά δημιουργεί ένα πολιτικό πρόβλημα για το ίδιο το κόμμα, το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει για το κατά πόσο πρέπει να είναι αυτή η πολιτική του, η φρασιολογία του, και ποιος εκφράζει. Έτσι, γιατί λέει ο κ. Κασελάκης ότι θέλει να εκφράσει κεντρός και κεντρός με τριοφασίσιο πόρο. Ναι. Αυτό το ύφος, αυτή η φρασιολογία. Όχι, δεν εκφράζει κεντρός. Δεν εκφράζει κεντρός. Όχι, καμία σχέση.